ήρθατε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες πολύ για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Σήμερα είναι για μας μια σημαντική μέρα. Ολοκληρώσαμε με την διαδικασία γράφησε πάρα πολύ καιρό. Υπογράψαμε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου τη συμφωνία μεταξύ Ταϊπέδ και Κόσκο για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΟΛΑΕΟΣΥΚΟΝ, που σημαίνει ότι υπογράψαμε τη συμφωνία για την παραχώρηση στη συνέχεια των εγκαταστάσεων του λιμανιού της Κόσκο στη διαχείριση της Κόσκο για τα επόμενα 40 χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική συμφωνία και σημαντική στιγμή. Με ευκαιρία λοιπόν αυτή την υπογραφή που διοργανώσαμε τη σημερινή εκδήλωση, προτείνουμε το ΤΑΙΠΕΔ και την Κόσκο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Κόσκο, είναι μαζί μας ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ζωελασσάκης. Δυστυχώς, οι ανάγκες μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας, αν δεν την ώρα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, κρατάει τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου που δεν μπορεί να φύγει. Γι' αυτό την ομιλία σήμερα θα την κάνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ζωελασσάκης. Θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου της Κόσκο, του κ. Ζουλ-Μυρόν. Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός κ. Καολή, η πρέσβη της Κίνας, και μετά θα είναι η ομιλία του αντιπρόεδρου. 女士们、先生们，首先非常欢迎大家今天能够来到我们活动的现场。今天刚刚在不久之前，我们四幕化基金刚刚同中国海洋集团签署了有关中远离港股权转卖协议的两个重要协议。今天是非常伟大的一天，具有非常重要的意义，所以我们今天也特别在扎皮宫召开仪式，欢迎各位的到来，共同庆祝我们今天所签署的具有重要意义的协议。 待会儿，我们将会由中国海洋远洋集团的董事长顾又文发言致辞，然后是中国驻希腊大使周孝利致辞。刚才我接到来自总理府的电话，我们的总理因为还有其他的事项，所以他今天不能来参加我们今天的活动，将由我们的副总理拉法萨比先生致辞。 首先，我们有请中国海洋集团公司董事长许立荣先生致辞。尊敬的巴拉加斯基副总理阁下，尊敬的各位部长，尊敬的周孝利大使，尊敬的基金会主席皮特斯奥尔拉斯阁下。 女士们、先生们，下午好。感谢各位出席中国远洋海洋集团与希腊共和国产业发展基金联合举办的招待会。 刚才在总理府，我们签署了关于比利亚斯港就股权转让的相关协议，这使得中远海运在离港的战略合作又向前迈进了一大步。在这重要的时刻，我衷心感谢在座的各位政界、商界、媒体界的各位朋友，感谢在希腊辛勤工作的1400位希腊员工，感谢友好的希腊人民。 Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας στη σημερινή μας εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από το όπλο China Coastal Shipping και το Ταϊπέδ. Πριν από λίγη ώρα, υποχράσαμε τις συμφωνίες για την εξαγορά μετοχών του όπλου στο Μέγαρο Μαξίμου, γεγονός που αποτελεί πλέον ένα μεγάλο βήμα για την στρατηγική συνεργασία της China Coastal Shipping με το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυτήν την ιστορική στιγμή, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάθιος τους συνεργάτες και φίλους της ελληνικής πολιτείας,
το ελληνικό επιχειρηματικότητα και των μέσων ενημέρωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου 1.400 Έλληνε υπαλλήλου, στο φιλικό ελληνικό λαό για τη συνεχή στήριξη και συμπαραστασή σα. Yeah.
χώρα κατέχει την 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης λιμένων έναντι την 23η του 2010. Η δραστηριότητα του ΣΕΠ βοήθησε την αναβάθμιση υποδομών του λιμανιού, δημιούργησε 1.200 νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυσε τη δημοσιονομική εισφορά της Ελλάδας, καθώς και η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 这些事实证明，中远海运在希腊一直信守和谐多赢的发展之路。在未来的日子里，中远海运还将进一步提升抵港的业务增长和盈利能力，继续坚守对希腊经济发展的长远承诺。我们将按照其规定，投资改善港口基础设施、更新设备，用现代化的管理理念。 管理部的业务板块，新的BBR将继续开拓努力，让比港成为地中海地区最大的集装箱运输中转港，将改造滚装船码头，让更多的国际进出口和转口车辆经过比港转到全球各地，将加强物流仓储建设，利用中国的一带一路便利的条件，将比港打造成地动地区的国际物流服务中心。 和中东欧巴尔干地区的南大门，将投资修复比港的修船基础设施，为增加更多的就业机会创造条件，将发展国际邮轮码头业务，将继续进一口人渡业务，确保希腊岛屿等紧密的相连。όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η China Cosmos Shipping πάντα κατανόησε για μια αρμονική και αμοιβαία επωφελή ανάπτυξη στο μέλλον. Η China Cosmos Shipping θα επιδιώκει νέα αύξηση και καλή επίδοση στο λιμάνι του Πειραιά και θα συνεχίζει να διατηρεί τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τηρώντας τη συμφωνία, θα επενδύσουμε στην αναβάθμιση υποδομών και στην συγχρονοποίηση μηχανημάτων του λιμανιού. Θα διαχειριστούμε κάθε υπηρεσία του λιμανιού με μοντέρνα νοοτροπία διοίκησης. Ο νέος οργανισμός λιμένος Πειραιάς θα συνεχίσει να πρωτοπορεί για να κάνει τον Πειραιά μεγαλύτερο κούμπο κοντίνερ στη Μεσόγειο. Θα μεταμορφώσουμε τους σταθμούς διακίνησης αυτοκινήτων, ώστε να αυξηθεί τη διακίνηση εμπόριο και transit αυτοκινήτων. Θα ενισχύσουμε τη διαχείριση εμφοδιαστική αλυσίδα και αποθήκευσης, αξιοποιώντας τις ευκολύνσεις που μας παρέχει ο νέος δρόμος του μεταξύ της Κίνας. Και το λιμάνι θα μετατραπεί στο Διεθνές Κέντρο Διανομής της Ανατολικής Μεσογείου και την νότια πύλη της Βαλκάνιας και Κεντρικής Ευρώπης. Θα επενδύσουμε στη συντήρηση λαθυγόεπισκευαστικών υποδομών του λιμανιού για να διευκολυνθεί η προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης. Θα επιδιώξουμε σταθερά την προσέγγιση μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον χώρο της προαζιέρας και την ομαλή διαχείριση ακτοπλοείας, διασφαλίζοντας την άμεση σύνδεση της υπηρετικής Ελλάδας με τα νησιά της. 朋友们，在这里我再次强调，中远海运在希腊的投资不是一次性起，更不是冒险，而是充满信心的建设性的投资，着眼于未来长期的发展。中远海运将投入资金、心血与热情， 与希腊各界朋友一道，把比港，我们共同的家园，建设成为地中海地区的一个明珠，为希腊经济走向繁荣，为中远海运在地中海欧洲地区乃至全球的发展继续努力和奋斗。非常感谢。伊斯兰纳帕达拉博，我们也认为是希腊Cosmos Shipping在希腊，应该干得阿鲁巴拉普利，不得利索之意。巴西卡。 Είναι μια επένδυση επικοδομητική, γεμάτη πεποίθηση, με μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η China Cosmos Shipping θα δώσει κεφάλαια, ζήλος, έστω και το αίμα της για αυτό το λιμάνι. Θέλουμε να είμαστε μαζί με όλους τους Έλληνες φίλους από διάφορες κοινότητες, να κάνουμε το κοινό μας καμάρι, ένα μαργαριτάρι της Μεσογείου. Ας συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές και τον αγώνα μας για οικονομική ευημερία της Ελλάδας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της China Cosmos Shipping στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη και στον κόσμο. 各位朋友，我本人。
与希腊和里港地缘遗址，我和希腊的很多传统都是好朋友。10年前，我本人就主管了 PCT 项目的开发工作。10年后的今天，我又来到了雅典，与各位新老朋友一起见证 PVI 新发展历程的历史性时刻。我相信，在我们共同努力下，中远海运必将与我们里港员工同舟共济，命运相连。 共同驾驭里港，这是巨人通过辛勤、汗水与智慧去取回属于里港的金羊毛。虽然是非，你是 chi vuoi storia della rimane con l'idea parte sempre a botica cronia o potremmo mo al modo studiato project usel metà botica cronia e come se nasce a fine e la vioso a fine di storici ma si mi e di anatisi tu ol mazi menos neos e varios mas etnes filos. Το πιστεύω ότι με τις κοινές μας προσπάθειες η China Coastal Shipping και όλοι οι υπάλληλοι του ΟΛ θα συμπορευτούν μέχρι και την κοινή μας πείρα. Το λιμάνι του Πειραιά για μένα είναι σαν μια αργό. Ας την αφήσουμε να ανοίξει ξανά τα πανιά της και με συνέπεια κόπο και σοφία να μας φέρει πίσω το χρυσό μαροδέρας που ανήκει στον Πειραιά. Ευχαριστώ. Thank you so much. Thank you.
που θα λάβουν ισχυρή όθηση να ενισχύσει την ταχύ ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το λιμάνι του Πειραιά, μαζί με τις υδροδρομικές γραμμές της Ουγγαρίας, Σερβίας, η κατασκευή των οποίων έχει ήδη αρχίσει, θα αποτελέσει το ευρωπαϊκό μέρος της κινέζο-ευρωπαϊκής ταχύας γραμμής ξηράς θάλασσας και θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των μεταφορών από ξηρά και θάλασσα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καθώς και μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Έτσι, η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να γίνει το κομβικό σημείο των νέων εμπορικών διαδρομών μεταξύ Ανατολής και της Δύσης. Αυτή η αναβάθμιση του πυραμικού λιμανιού θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην εντοπίση των πόρων των χωρών κατά μήκους της Ανατολικής Μεσογείου, της Κασπίας και της Παλτικής θάλασσας και θα διευκολύνει τη διαμόρφωση της συντονισμένης ανάπτυξης της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Η θέση της Ελλάδας ως σημείο αναφοράς για την σταθερότητα και ανάπτυξη της περιοχής θα ενισχυθεί περαιτέρω προσδιδώντας ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των απειλών πολέμων, των διαφωνιών, της αποξένωσης και της φτώχειας. Η Ελλάδα, ως το λίχνο του δυτικού πολιτισμού και ως μια γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, συνέβαλε καταπληκτικά στην γέννηση καθώς και στην ευημερία του αρχαίου δρόμου του μεταξύ, στην μακρόν πορεία της ιστορίας, στην προώθηση των ενσωμάτωσεων μεταξύ δυτικών και ανατολικών πολιτισμών. Η Ελλάδα ανέπτυξε ένα ισχυρό θεσμό με την Κίνα. Όπως άλλωστε είχε πει κάποτε και ο μεγάλος συγγραφέας Νίκος Κατεδράκης, άμα ξύσεις ένα Έλληνα θα βρεις από κάτω ένα Κινέζο και άμα ξύσεις ένα Κινέζο θα βρεις από κάτω ένα Έλληνα. Αρέσκομαι σε αυτά τα λόγια, γιατί μεταξύ άλλων μπορεί κανείς να διακρίνει την φυσική συγγένεια των δύο λαών, τις κοινές αξίες, παρουσιάζοντας στοιχεία ανοιχτού πνεύματος, δεκτικότητας, ισότητας και αδερφότητας. Η πρωτοβουλία του σήμερα για μια ζώνη και ένας δρόμος, όπως διατυπώθηκε από τον πρόεδρο της Κίνας, κ. Σι Τζινπινγκ, έχει τοποθετήσει την Ελλάδα σε κομβικό σημείο για τον νέο δρόμο του μεταξύ. Μετά από χιλιάδες χρόνια από περιπετειών, παρουσιάζεται ξανά η ευκαιρία στην Κίνα και στην Ελλάδα, δύο αρχαία έθνη, να αναδείξουν τους ανθρώπινους πολιτισμούς τους, η μία πάει στην άλλη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι προφανώς επιλογή της ιστορίας. Ένα κάλεσμα από καιρό για το καλό του κόσμου. Σωστήτε, Φουτζόντι, Σένσερ, Χανιό. Σε Τζόνιου, Τσάνιου, Μπίκαν, Τζίνι, Μάλι, Τζίχο, Μπίκαν, Ρενάν, Σιδά, Μπίκαν, Σε Καμψού, Ρενάν, Βένσι, Τζάιου, Σε Σιδά, Τζάμσαν, Μπίκαν, Τζάμ, Μπίκαν, 张开双臂，拥抱中国投资者时，他又成了联系两国和两国人民的强劲纽带。这不仅仅是经济的纽带，也是人文和情感的纽带。中方已经开始向希腊增派留学生，两国高校的交流正在兴起。今年，雅典中国文化中心将正式招入，和科技创新也已经。
题上的意思是什么？这一切将为双方依托彼岸全方位拓展两国的战略合作提供强大的智力和民意的支持。我坚信人民是创造历史的源泉，有两国人民的理解、支持和相互信任，任何困难都无法阻止我们前进的脚步。Εξοχώρανε και οι αντιπρέδρε, αγαπητοί φίλοι, είναι προφανώ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι με την έλευση τη Κόσκο στην διαχείριση του όρου δεν θα αλλάξει το γεγονό ότι το λιμάνι του Πειραιά παραμένει ένα ελληνικό λιμάνι, ένα ζεστό σπιτικό για του κατοίκου τη περιοχή του Πειραιά, ένα κόσμημα για το ελληνικό έθνο. Όταν το λιμάνι του Πειραιά άνοιξε την αγκαλιά του σε Κινέζου επενδυτέ, δημιουργήθηκε ένας νέος δεσμός μεταξύ των κρατών, αλλά και μεταξύ των δύο λαών μας. Ο δεσμός αυτός δεν είναι μόνο οικονομικός, είναι και ανθρωπιστικός και συναισθηματικός. Η Κίνα στέλνει όλο και περισσότερους φοιτητές να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Η καλή αρχή έχει ήδη γίνει με τις ανταλλαγές των Ινστιτούτων Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ των δύο χωρών μας. Το Κινέζικο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αθήνα ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του φέτος. Πρόσφατα, η Ελλάδα έχει ανοίξει 12 νέα κέντρα άδειας εισόδου στην Κίνα. Οι δύο πλευρές επεκτείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στην ενάρια αρχαιολογία, στην αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κινηματογράφης, των εκδόσεων και της πολιτιστικής βιομηχανίας, των ανταλλαγών μεταξύ ιστορικών πόλεων και των δύο κρατών. Οι αλληλεπιδράσεις των επιστημόνων, οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες σε επίπεδο συνεργασίας έχουν επίσης συνδεθεί στην ημερήσια διάταξη. Όλα τα προαναφερόμενα έχουν ως στόχο να προσφέρουν ένα ισχυρό πνευματικό υπόβαθρο και μια ευνοϊκή κοινωνική αποδοχή, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και μια σε βάθος αμοιβαία υποφελούς συνεργασία. Πιστεύω ακράδαντα πως ο λαός αποτελεί την πηγή δύναμης για να γραφτεί η ιστορία. Από τη στιγμή που θα έχουμε την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του λαού, καμία δυσκολία δεν μπορεί να μας εμποδίσει το μονοπάτι της συνεργασίας μας. Η Ελλάδα είναι η 蕴藏着巨大的发展潜力，也面临诸多的严峻的挑战。中方感谢希腊政府和人民长期以来给予我们的宝贵的支持。有媒体说，彼岸项目是中投给希腊经济复苏的一张幸运票。我要加上两句话，这也是希腊投给中国投资者的一张信任票，这更是我们双方投给合作和共同的未来的信任票。中国需要希腊，如同希腊需要中国，我们两国的命运从未像今天这样紧密联系在一起。今年是中西建交、中西建立全面战略伙伴关系十周年，彼岸项目的签约恰逢其时，中方期待齐普拉斯总理在今年年内早日访问中国，我希望是在今年六月成行，同中方探讨制定两国在各领域深化合作的规划和举措，造福两国人民。Εξοχώρανε και οι αντιπρέδρε, αγαπητοί φίλοι. Η Κίνα παραμένει η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη χώρα στον κόσμο, αντιμέτωπη με τεράστια δυνατότητες ανάπτυξης και φοβερών προκλήσεων. Η κινέζικη πλευρά είναι ευγνώμων για την ειλικρινή βοήθεια και υποστήριξη που έχει υποδείξει προς αυτήν η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός. Υπάρχει ρεπορτάζ να λέει η σημερινή υπογραφή συμφωνιών είναι ένας ψήφος εμπιστοσύνης της Κίνας υπέρ την ανακάμψη της ελληνικής οικονομίας. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Είναι ταυτόχρονα μια ψήφος εμπιστοσύνης της Ελλάδας υπέρ την κινέζικη επένδυση και ψήφος εμπιστοσύνης υπέρ συνεργασία και κοινό μας μέλλον.
Η Κίνα χρειάζεται μια Ελλάδα, όπως η Ελλάδα έχει ανάγκη στην Κίνα. Το μέλλον των δύο χωρών δεν ήταν ποτέ τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους όσο είναι σήμερα. Η χρονιά αυτή αποτελεί την 10η επέτειο της ίδρυσης της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας-Ελλάδος, καθιστώντας την χρονική αυτή στιγμή των συμφωνιών που υπογράφονται σήμερα, άκρο σημαντική. Ανυπομονούμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στην Κίνα σύντομα, φέτος. Εγώ προσωπικά εύχομαι να το γίνουμε εντός του Ιουνίου, προκειμένου οι δύο πλευρές να βάλουν μπροστά σχεδιά τους και να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία σε διάφορους τομείς προς όφελος των λαών, προς όφελος των λαών και των δύο χωρών μας. 亲爱的各位朋友们，中国和希腊都渴望实现各自民族的伟大复兴。我们可以，也应该加强合作，实现我们两个古老民族的共同复兴。今天，我们并肩站在一起，踏上新的征程。我们一定能够续写新的辉煌，实现我们伟大的梦想。我对此深信不疑。谢谢。 Η Κίνα και η Ελλάδα είναι ένθερμοι υποστηρικτές της κοινής εθνικής αναζωογόνησης. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από τη συστηματική συνεργασία. Σήμερα ξεκινάει μια νέα πορεία, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται στην ιστορία. Μπορούμε να κάνουμε τα όνειρα μας αληθινά. Είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Σε πολλά πεδία οικονομικής δραστηριότητας,
στο πεδίο των επενδύσεων αλλά και στο πεδίο του πολιτισμού, του τουρισμού, δεν μπορεί. Πριν από ένα χρόνο περίπου, το περασμένο Μάρτιο, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό με μια επίσκεψη στην Κίνα, όπου είχαμε την ευκαιρία να έχουμε ουσιαστικές και αναλυτικές συζητήσεις με τον Αντιπρόεδρο και πολλά μέλη της κινέζικης κυβέρνησης και να θέσουμε τις βάσεις για ένα τριετές πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας. 去年我对中国进行了非常成功的访问，当时我作为吉巴斯总理的特使，与中国的副总理马凯先生进行了非常实质性的探讨。我们详细讨论了我们两国未来合作的三年执行计划。 Πρέπει να πω ότι εκείνη η επίσκεψη ενίσχυσε την πεποίθησή μας ως κυβέρνηση και εμένα προσωπικά ότι υπάρχουν δυνατότητες για μια συνεργασία μακράς διάρκειας που έχει σχηθεί, μια συνεργασία στρατηγικής σημασίας σε αμοιβαία κατεύθυνση. Μας. 那就是同中国进一步扩大合作，同时也让我们看到了同中国合作的巨大可能性。我们的这种合作是一种长期的合作，是一种战略的合作。Αυτή η διαπίστωση στηρίζεται νομίζω σε τρεις παράγοντες, τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι ότι, όπως ελέγχθη άλλωστε, οι δύο λαοί της Κίνας και της Ελλάδας εκπροσωπούμε πολιτιστικές παραδόσεις ιστορικού βάθους, οι οποίοι οι πολιτισμοί επηρέασαν την εξέλιξη του κόσμου κατά έναν τρόπο μοναδικό. Και εξακολουθούν και σήμερα να διατηρούν τη διέπνευση της Κίνας. 我们的这种合作建立在三个重要的支柱之上。第一个支柱就是我们两国人民，我们两国的历史传统代表着世界文化进步。我们的人民为世界文明的进步做出了巨大的贡献，这是我们共同的成就，也是我们共同的历史价值。On est le pilote de cette stratégie de coopération internationale. Παρά τις διαφορετικές διαδρομές που είχαμε, είναι σχέσεις ανέφερες, χωρίς κρίσεις ζώνες και χωρίς προβλήματα. Και μάλιστα, όχι μόνο οι σχέσεις πολιτικές είναι καλές, χωρίς προβλήματα, αλλά υπήρξαν και υπάρχει στενή πολιτική συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και την Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά διεθνή φόρα. 第二个支柱就是我们两国之间这种友好的双边关系。我们在政治上相互支持，我们的关系是一种长期的互利的关系。我们两国之间没有任何的历史问题，我们的关系一直非常的紧密，这也体现在我们在许多国际组织中也相互协调与配合。第三个支柱，因为我们有一个 μία στρατηγική σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο σχεδιασμό της Κίνας και την επιλογή της να δημιουργήσει ένα εμπορική λεωφόρο συνεργασίας με την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Και η λεωφόρος αυτή ακριβώς περνάει από την Ελλάδα. 我们两国之间有许多共同的利益契合点。现在，中国正在推行的重要的战略是通过我们希腊打开同欧洲的联系，成为欧洲重要的合作伙伴。这个对我们希腊同样也是一个非常重要的发展机遇。我们两个，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 我
δημιουργήθηκαν οπτικές που αφορούν τι
τις επόμενες δεκαετίες του ίδιου πρόσφατα.